διαδικασία, παιδιά, ήταν και τη δεύτερη Κυριακή άψογη. Τώρα τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Εδώ πλειοψήφισε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στα τμήματα του νομού Καστοριάς. Από εκεί πέρα τα συνολικά θα τα δούμε στο τέλος. Φαίνεται ότι προηγείται και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτη η Φόφη Γεννήματα. Αυτή θα είναι ο επικεφαλής, η επικεφαλής μάλλον, του νέου φορέα και ξεκινάει μια καινούργια περίοδος ανασύνταξης της παράταξης και πιστεύουμε όλοι ότι θα συμπαραταχθούν όλοι οι συνυποψήφοι για να ξεκινήσει η νέα διαδικασία. Βλέπετε δηλαδή ότι σας βρίσκει ενωμένους η επόμενη μέρα? Βεβαίως. Το δείχνει άλλωστε και η συμμετοχή η σημερινή, που πράγματι ήταν κοντά και στην πρώτη Κυριακή. Έτσι, ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις ότι θα ήταν μειωμένοι, που λέγαν, αλλά ο κόσμος συμμετείχε, παρόλο που στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ήταν καλές και καιρικές συνθήκες. Yeah. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις και αναλόγως ο καθένας θα τοποθετηθεί. Η διαδικασία στην Καστοριά κυλήσε ομαλά και στους τρεις δήμους, και στο Δήμο Νεστορίου, στο Δήμο Καστοριάς, στις δύο κάλπες που είχαμε στο εκλογικό τμήμα εδώ, και στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής αυτής μάχης, τους εκπροσώπους των υποψηφίων, τον επικεφαλή της Επιτροπής Αλιβιζάτου, τον κύριο Εμμανουήλ, για τον μόχθο και την τυπικότητα με την οποία διεξήγαγε τις εκλογές, και να του δώσω συγχαρητήρια γιατί ανέδειξε την εκλογική διαδικασία. Στην Καστοριά, όπως σας είπα, κύλησαν όλα ομαλά. Τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε τα γνωρίζετε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους πολίτες της Δημοκρατικής Παράταξης και όχι μόνο, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαδικασία της ανάδειξης του αρχηγού. Οι οποίοι ήταν αρκετοί και αυτή την Κυριακή. Οι οποίοι ήταν και αυτή την Κυριακή αρκετοί, παρά το ότι όταν συμμετέχουν δύο υποψήφοι στον τελικό, για να βρούμε τον τελικό νικητή, να δούμε τον τελικό νικητή, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Το ποσοστό μας αφήνει ικανοποιημένους και με βάση αυτό που έχουμε σήμερα και αυτό που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, ξεκινάμε μια πορεία ανασύστασης και ανασύνθεσης του χώρου της Δημοκρατικής Παράταξης, στην οποία συνιδρυτές είναι όλοι οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν. Θα προχωρήσουμε στο ιδρυτικό συνέδριο του νέου ενιαίου φορέα και με πρόταγμα το εθνικό συμφέρον, με βάση την εμπειρία μας στα όσα βιώσαμε ως χώρα, ως έθνος και εμείς ως παράταξης τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, όπου οι πολίτες και η χώρα πέρασαν όλα αυτά τα κολλασμένα χρόνια εξαιρετικές δυσκολίες, με την εμπειρία της κρίσης θα, και ενσωματώνοντας τα συμπεράσματα εμείς ως χώρος της κρίσης, θα προχωρήσουμε σε μια πορεία η οποία θα ξανααναδείξει την Δημοκρατική Παράταξη ως εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της χώρας στο μέλλον, αφού πρώτα συνθέσουμε και βρούμε τον δικό μας βηματισμό από το ιδρυτικό συνέδριο και μετά. Να ρωτήσω, εσείς είχατε υποστηρίξει τον κύριο Ανδρουλάκη για την ηγεσία. Τι πιστεύετε ότι, ας πούμε, έφταιξε ή σε τι κέρδισε τις εντυπώσεις και τελικά τις εκλογές η Φόφη Γεννήματα, κατά την προσωπική σας γνώμη? Βέβαια δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Φαίνεται ναι, διαφαινόμενη είναι η νίκη, είναι νωρίς ακόμα. Της Προέδρου της κυρίας Γεννηματά, την οποία πρέπει να τη συγχαρούμε και εφόσον φυσικά επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα για την νίκη της, να της ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο, το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει ως επικεφαλής του ενιαίου φορέα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή με ρωτούσατε, κατέθεσε την δική του στρατηγική για τη χώρα και για την παράταξη, η οποία έλαβε μια πολύ υψηλή υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν, τον καθιστά ένα πολύ ισχυρό πόλο μέσα στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης και στον ενιαίο φορέα. Και μαζί με τον Νίκο και με την Πρόεδρο μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε στο σχέδιο για τη χώρα και στην ανασύνθεση του χώρου.